Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαναστάση. Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη, να είστε καλά. Παρακολούθησα χθες τη συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή. Άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη και όλο το απόγευμα έψαχνα να βρω να αγοράσω κανένα σαλέ. Και, γιατί μάλλον είμαι πλούσιος, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Σίγουρα είναι αναγκαίο τουλάχιστον το χιούμορ στις συνθήκες που ζούμε και θέλει δύναμη πραγματικά και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε. Διαφορετικά πως αλλιώς. Διαφορετικά θα σπάσουμε την τηλεόραση. Έτσι είναι, κύριε Βουλγαρή, έτσι. Είναι γεγονός ότι και όχι μόνο στη Βουλή αλλά και γενικότερα φαίνεται ότι αυτούς τους οποίους ο λαός αντιλαμβάνεται ως συνένοχους για τη σφαγή του λαϊκού εισοδήματος, χθες βγήκαν και κουνούσε ο ένας το χέρι στον άλλον, το δάχτυλο στον άλλον, κατηγορώντας, κατά την άποψή μας, είναι άλλη μία κοκορομαχία η οποία αποσκοπεί στο να συσκοτήσει ο ένας τις ευθύνες του άλλου, γιατί επί της ουσίας την ίδια πολιτική εφαρμόζουν. Και για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι συνένοχοι όλοι αυτοί για τη μεγάλη μείωση των μισθών, αλλά και το πάγωμά τους για μια δεκαετία. Δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, είναι και η προηγούμενη, η υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων που, αν θέλετε, σε κάποιο βαθμό διασφάλιζε τα εισοδήματα των εργαζομένων. Είναι συνένοχοι για τη φοροαθέμαξη του λαού, για τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και την αγαστή συνεργασία στην προώθηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την άφια κατάσταση που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι αυτή τη στιγμή, στους οποίους τα έχουν στρέψει τα φώτα, τους έχουν συσκοτήσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Αλλά και για την κατάδεια εν μέσω πανδημίας αυτών των συνθήκων του δημόσιου συστήματος υγείας, την κατάσταση στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν είναι προκλητικό αυτή τη στιγμή να κουνάνε ο ένας τον άλλον το δάχτυλο, τη στιγμή που με ό,τι χέρια και πόδια έχουν βάλει πλάτη για να καταντήσει το λαϊκό εισόδημα αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βιώνει οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά νοικοκυριά, μια τεράστια ακρίβεια, άνοδος των τιμών. Πρώτα απ' όλα στο ρεύμα, μπαίνουμε στο χειμώνα, ακόμα ευτυχώς δεν έχουμε μπει. Κάποιοι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να ευλογάνε την κλιματική αλλαγή που ο χειμώνας γίνεται καλοκαίρι. Γιατί δεν έχουν να βάλουν, είναι 300, πάνω από 300% η αύξηση του φυσικού αερίου. Είναι πάνω από 60% η αύξηση του πετρελαίου. Πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά? Έχουν μούτρα και παρουσιάζονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, καθαρά υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση μπροστά του. Για αυτά τα θέματα λοιπόν έγινε μια πραγματικά μεγάλη κουβέντα. Εμείς προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τις ευθύνες και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, προηγούμενη και νέα κυβέρνηση ήταν, αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Ο λαός δεν διαθέτει μνήμη χρυσόψαρου. Έχουν βάλει και το έχουν βάλει και συνεχίζουν και το βάζουν. Όσον αφορά τη στήριξη της αντεργατικής νομοθεσίας, της απαγόρευσης διεκδίκησης των εργαζομένων, όλοι τους είναι υπεύθυνοι. Οφείλουμε λοιπόν εμείς να το αποκαλύπτουμε και να έχουμε μια τίμια στάση απέναντι στο λόγο και φυσικά να του πούμε το αυτονόητο, ότι τον λαό θα τον σώσει ο ίδιος ο λαός. Μην περιμένουν από τους δήμιους χάρες. Κύριε Παπαναστάση. Αυτά, κύριε Βούλγαρη, όσον αφορά την ακρίβεια. Να πω το εξής. Διάβαζα νωρίτερα και το είπα και στον αέρα ότι και τα ενίκια και οι τιμές των ακινήτων έχουν ένα ράλι αυτή την εποχή. Βλέπουμε ένα ράλι, παρατηρούμε αυτή την περίοδο. Οι τριαντάριδες, η πλειονότητα των τριαντάριδων ζουν στο πατρικό σπίτι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Η ΔΕΗ ιδιωτικοποιείται. Η υγεία ιδιωτικοποιείται. Η παιδεία, σε λίγο τα σχολεία θα δουλεύουν με χορηγούς και διαφημίσεις. Τι δημιουργείται, τι χώρα δημιουργείται όταν παράλληλα συγχρόνως το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό αυξάνονται? Πού πάμε τελικά, πού οδηγούμαστε? Κύριε Βουλγάρη, εμείς πραγματικά δεν θέλουμε να κουνήσουμε το δάχτυλο στο λαό και να του πούμε εδώ είναι η υπέρτατη αλήθεια. Δεν προκαλούμε έτσι τον κόσμο. Εμείς πραγματικά με πολύ βάρος συνειδησιακό επεξεργαζόμαστε όλα αυτά τα στοιχεία και αισθανόμαστε την ανάγκη να τα πούμε. Είναι τραγικό αυτή τη στιγμή νέα ζευγάρια, νέα παιδιά να μην έχουν την δυνατότητα να ερωτευθούν.
να πάνε μια εβδομάδα διακοπές. Δεν πάω στο να στήσουμε καινούριο νοικοκυριό. Βλέπουμε στις μεγάλες συζητήσεις του μέσα στο κοινοβούλιο όλοι κόπτονται για την υπογεννητικότητα, για το δημογραφικό πρόβλημα. Κανείς όμως δεν έχει το θάρρος να πει ότι ένα νέο ζευγάρι, μια νέα κοπέλα, αδυνατή για λόγους οικονομικούς να ζήσει την υπέρτατη ευχαρίστηση της μητρότητας, το δώρο αυτό της φύσης, τα καινούργια τα ζευγάρια, μετράνε τη θέλησή τους να κάνουν τα παιδάκια τους με το πόσο χοντρό πορτοφόλι έχουν. Κοιτάζουν τα σχολεία που πάνε τα παιδιά τους και λογαριάζουν και βλέπουν ότι άλλο το σχολείο στο Μαρούσι και στην Κηφισιά που θα βρει πλούσιους χορηγούς και άλλο το σχολείο στο Πέραμα. Είναι, δημιουργούνται ταχύτητες και είναι τραγικό για τη νέα γενιά αυτό. Όπως επίσης ανάλογα με το πορτοφόλι μέσα από την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Έχει περισσότερες πιθανότητες να ζήσει ο πλούσιος από το φτωχό. Είναι στοιχεία που θα έπρεπε να εξοργήσει και εξοργίζει τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έρχομαι από τη συγκέντρωση των δικαστικών υπαλλήλων πάνω στο Υπουργείο Δημόσιας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή. Είναι άνθρωποι που για πρώτη φορά πήραν τη δύναμη και κατέβηκαν στον δρόμο. Δεν το είχαν ξανακάνει, δεν το ξέρανε, δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Σήμερα γέμισε ο χώρος μπροστά στο Υπουργείο ανθρώπους αγανακτισμένους. Είναι αυτοί που στηρίζουν τη δικαιοσύνη. Ζητούσαν τα αυτονόητα. Προσλήψεις είναι στο 50% του στελεχικού δυναμικού η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Έχουν να πάρουν την ελάχιστη αύξηση μισθού εδώ και 10 χρόνια μέσα από διαρκείς ανατιμήσεις. Ζουν μέσα σε υποδομές τραγικές. Αυτό πάει παντού. Το είπα τώρα γιατί ήταν πολύ πρόσφατο. Έζησα κάποιες στιγμές μαζί τους. Κύριε Παπαναστάση, είναι πραγματικά τραγικά όλα αυτά. Λέω αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή το εξής. Έχουμε έναν Έλληνα που έβγαλε ένα υπερπολυτελείας αυτοκίνητο με 3.000 κυβικά και έχει βγάλει και ένα ηλεκτρικό μικρό. Και λέω, δεν μπορούν οι Έλληνες να έχουν τηλεόραση δικιά τους, αυτοκίνητο, στον πρωτογενή τομέα. Αν βγούμε εδώ στα δυτικά προάστια που είμαστε εμείς εδώ στο σταθμό, στη δυτική Αθήνα, με μία σακούλα, θα γεμίσουμε πέντε σακούλες με λεμόνια. Γιατί πρέπει να τα φέρνουμε από την Αργεντινή? Τελικά ξέρουν και δεν θέλουν, δεν μας αφήνουν. Οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι που κατά τα άλλα εξοπλίζουν τον Ερντογάν. Έχουμε υπογράψει ότι εμείς δεν θα παράγουμε τίποτε και θα τους τα δώσουμε όλα. Κύριε Βουλγάρη, το σύστημα που ζούμε, το καπιταλιστικό, είναι ένα άκρος απάνθρωπο, βίαιο σύστημα. Αυτό το σύστημα, και πλέον το βλέπει ο κόσμος, είναι για να αυξάνει τα κέρδη στους λίγους και να κάνει πιο φτωχούς την συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Έχει φτάσει πλέον στα όρια του. Ήδη δοκιμάστηκε ένα άλλο σύστημα. Είχε τα κενά του. Πρέπει οι άνθρωποι να φύγουν από τα στερεότυπα που τους καλλιεργεί, που τους καλλιεργούν, τα χειραγωγημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να δουν ότι πλέον δεν πάει άλλο αυτό το σύστημα. Είναι ανάγκη ο ίδιος ο λαός, οι εργαζόμενοι, να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Καθημερινά λιώνουμε σόλες για να μπορέσουμε να τους δείξουμε αυτές τις συνθήκες. Δεν αξίζει στον κόσμο αυτό το οποίο βιώνει. Και πραγματικά πρέπει να το τολμήσει. Δεν έχει να χάσει τίποτε περισσότερο από τις αλυσίδες που του έχουν βάλει και στα χέρια και στα πόδια. Να κοιτάξει και να ονειρευτεί λίγο το μέλλον των νέων γενεών που τους έχουν κόψει κάθε όγκυρο. Έχουμε να περιμένουμε τίποτε από αυτή την Ευρώπη, όταν μάλιστα και από τον παλιότερα ο Τραμπ, ας πούμε, βγήκε και απείλησε την Ευρώπη ευθέως και δημόσια, μην τολμήσετε να φορολογήσετε Facebook, Google κτλ. Δεν θα καλλιεργήσουμε ψευδεστήσεις, κύριε Βούλγαρη, εμείς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εξόχως σκληρή καπιταλιστική συμμαχία, ένωση κρατών, ας την πούμε όπως θέλουμε, μπορεί πραγματικά να εξοραϊστεί, να εξευγενιστεί και να γίνει πιο φιλολαϊκή. Όποιος το καλλιεργεί, και αυτό βέβαια γίνεται κατά κόρον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από το Κινάλ ΠΑΣΟΚ, λέει ψέματα στο λαό. Αυτή η Ένωση, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα πλέον το ξέρουμε, βιώσαμε τον στραγγαλισμό του ελάχιστου εισοδήματος θέλης τα χρόνια της κρίσης. Τα μνημόνια, τα οποία συνυπέγραψαν οι ελληνικές κυβερνήσεις με τις ευρωπαϊκές αλλά και τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ήταν ακριβώς το πρόσωπο, γιατί μας πάσανε ένα προσωπείο μέχρι εκείνα τα χρόνια, θυμάστε, ναι, τις ρίσεις Σιμίτη
ότι θα φάμε με χρυσαυγό. Α, εντάξει, ο καθηγητής, εντάξει, κούναγε και τα ευρώ στο ETM, εντάξει. Ακριβώς, το σκληρό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το σκληρό πρόσωπο του καπιταλισμού. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά. Και αν θέλετε και κάποια χρήματα, κάποιες επιδοτήσεις, το σχέδιο ανάκαμψης και τα λοιπά, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία έρχονται, είναι χρήματα τα οποία και έχει πληρώσει για την συσσόρευση αυτών των ποσών στο καλάθι το Αιγαίο, αλλά θα έρθουν, θα είναι τα πιο σκληρά μνημόνια που θα έχει πληρώσει, που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και θα έρχονται τότε οι τρόικες, οι αντίστοιχες, οι σημερινές, οι μελλοντικές, να επιθεωρούν κάθε τακτά χρονικά διαστήματα την απόδοση των χρημάτων που κομπορημονεί η κυβέρνηση ότι θα φέρει δωρεάν στον ελληνικό λαό, που δεν είναι στον ελληνικό λαό, είναι σε συγκεκριμένες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί ούτε καν μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις δεν θα δουν ούτε ένα λεπτό από αυτά τα χρήματα. Ξέρετε, των ταμείων ανάκαμψης. Γράφει ένας φίλος ακροατής ότι αφού ενώ ο Αμερικάνος πρόεδρος έκανε ο ίδιος διαφήμιση στη JM Hammer, αντίθετα ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε διαφήμιση στην Tesla και στη Volkswagen, πώς να υπάρχει εξέλιξη θετική στον Έλληνα πολίτη? Ας εμπιστευτούμε και το λαϊκό κριτήριο και το λαϊκό χιούμορ πραγματικά. Είναι ακριβώς έτσι. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπιστοσύνη του λαού, του εργαζόμενου, προς αυτή την κυβέρνηση. Δεν το προσωποποιούμε στον Έλληνα πρωθυπουργό, προς αυτή την κυβέρνηση, γιατί εκπροσωπεί καθαρά τα συμφέροντα μιας τάξης που στέκεται απέναντι από τον ελληνικό λαό. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτό τον οριμαγδό, τον κυριολεκτικό οριμαγδό αντιλαϊκών και αντιεργατικών μέτρων, κυριαρχούν και τα στοιχεία καταστολής. Μην τυχόν και δημιουργηθούν οι συνθήκες εκρήξεως των εργαζομένων, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα συμβεί. Άρα το σύστημα μέσω της νομοθεσίας της κυβέρνησης εφαρμόζει και κατασταλτικά μέτρα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ έχει προβλέψει στις συνόδους κορυφής να πάρει μέτρα καταστολής τρομοκρατικών εκδηλώσεων, λέει. Γιατί και το λαϊκό ξέσπασμα όταν φτάσει στο αμήν, έτσι θα το βαφτίσουμε. Και τότε ενδεχομένως να δούμε εκτός από τα σώματα ασφάλειας και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων απέναντί του. Και εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα το λέμε και το ξαναλέμε. Καλούμε και και το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ποτέ ποτέ μην σταθούν απέναντι στον πατέρα τους, στον αδερφό τους, στη μάνα τους, στο φίλο τους, στις ρίζες από τις οποίες προέρχονται. Κύριε Παπαναστάση, και αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι, και αυτοί θέλουν καλύτερο βιωτικό επίπεδο, ας αναλογιστούν και αυτό, έτσι. Βεβαίως και είναι, τους τιμάει το ότι καθημερινά μέσα από τα συλλογικά μαζικά όργανα τα οποία διαθέτουμε αναδεικνύουν πλευρές της κατάδειας στην οποία τους έχουν καταντήσει κι αυτοί. Και βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι τα προβλήματα τα οποία βιώνουν και αυτοί οι άνθρωποι και στις ενόπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφάλειας είναι κοινά με τα προβλήματα τα οποία βιώνει και ο υπόλοιπος λαός. Πραγματικά δεν διαφέρουν καθόλου. Και εμείς η πρόταση δική μας είναι να τα διεκδικεί τη λύση τους, να τη διεκδικήσουν μαζί με αυτούς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαναστάση. Να είστε καλά, κύριε Βουλγάρη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.